Από αυτό το βήμα χαιρετίζω το αγωνιστικό κομμάτι των συνταξιούχων, οι οποίοι ακούσανε το κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα και ήρθαν σήμερα με τις μεγάλες δυσκολίες που έχουν οι καιροί, οι αποστάσεις, όλα αυτά τα οποία είναι παλικαριά το να κάνεις τέτοια κίνηση, λέω εγώ που ξέρω από αποστάσεις. Και το είναι και οι συνάδελφοι του Διοικητικού Συμβουλίου που πολλές φορές τοποθετήθηκαν ότι είναι δύσκολο από την επαρχία να έρθει κάποιος με τέτοιες συνθήκες στην Αθήνα. Βέβαια, ο σκοπός που ήρθαμε δεν είναι επειδή είμαστε εργολάβοι διαμαρτυρωμένοι. Εμείς είμαστε στα χρόνια αυτά που είμαστε, θέλουμε μια αξιοπρεπή διαβίωση και όχι πλούτη. Η διαδικασία μας είναι για αξιοπρέπεια από πλευράς υγείας, από πλευράς να φτάνουμε εκείνα τα απαραίτητα που χρειάζεται φάρμακα ο συνταξιούχος. Αυτή είναι η απέτησή μας. Βέβαια μέχρι σήμερα είχαμε μια σκηταροδρομία που οι μεν υπουργοί λέγανε, θα σας τα πει ο Πρωθυπουργός, που μένει ανοιχτό από το 19, από το 20 μάλλον, το Δεκέμβριο, ότι θα γίνει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Οι υπουργοί λέγανε ότι θα σας απαντήσει στα αιτήματά σας ο Πρωθυπουργός, αλλά ο Πρωθυπουργός μέχρι σήμερα δεν μας δέχτηκε. Κάπου είπε όμως ότι κάποια στιγμή οι συντάξεις θα αυξηθούν. Λοιπόν, αυτή η στιγμή έχει περάσει. Έχει περάσει γιατί η δυσκολία σήμερα είναι για την ανώτερη σύνταξη δεν φτάνει το 20ήμερο. Γιατί άλλοι συντάξεις είναι το 15ήμερο και οι κατώτερες ούτε τη βδομάδα. Και όταν έχεις ένα τέτοιο μπροστά σου, τι θα πεις. Σήμερα αυξήσεις οπωσδήποτε σε όλες τις συντάξεις. 12 χρόνια χωρίς αύξηση είναι μεγάλη, όχι μόνο ο πληθωρισμός, αλλά οι αυξήσεις που δόθηκαν σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι η βενζίνα, πετρέλαια, σούπερ μάρκετ, είναι αδύνατο να ανταποκριθούν οι συντάξεις μας. Θέλουμε τουλάχιστον 10% αύξηση στις συντάξεις αυτή την εποχή. Ευχαριστώ και να είμαστε σε επαγρύπνηση, γιατί μόνο με τον αγώνα θα φέρει κάτι.